Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου και αντιπροσωπείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Κερκυραίων και πολλών ναυπλιωτών πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα Ναυπλίου, όπου και δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας, Ιωάννης Καποδίστριας, επί μνημός συνειδέησης στη μνήμη του. Μάλιστα, συγκίνηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η ανάγνωση επιστολών του Ιωάννη Καποδίστρια, προσημένουσης προσωπικότητας της τότε Ελλάδας μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος. Θα ακολουθήσουν κάποιες σκέψεις του κυβερνήτη όπως εκφράστηκαν διαμέσου λέξεων από τις επιστολές του. Προκήρυξης προς τους Έλληνες. Εάν ο Θεός με θυμών, τις καθημών. Ευχαριστώ τον Θεό ότι έφτασα τέλος εν μέσω ημών και εις ημάς ευγνωμονώ βαθύτατα δια την χαράν μεθυς με εδέχθητε και την απεριόριστον εμπιστοσύνην ειν με δεικνύεται. Ο δε βίος μου όλος και η πολιτεία υπέρ τα τρέχοντα έτη και η παραπολών της Ευρώπης τόσον επιβεβαιωμένη μη εύνοια σας εγγυώνται ότι σκοπόν άλλων δεν θέλουσι έχει επράξεις μου ημί να σας φυλάξω από τας καταχρήσεις αυτεξουσίου κυβερνήσεων βάλων ημάς υπό την σκέπη των νόμων. Είδα πολλά στην ζωή μου, αλλά σαν θέαμα όταν έφτασα εδώ στην Αίγινα δεν είδα παρόμοιον ποτέ και άλλος να μην το είδει. Προείδα μεγάλα δυστυχήματα δια την πατρίδα. Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής μας, εφώναζαν γυναίκες αναμαλιάρες, άντρες με λαβοματιές πολέμου, ορφανάχδητά κατεβασμένα από τις σπηλιές. Δεν ήτο το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά θρήνος. Η γη ευρέχετο από δάκρυα, ευρέχετο η μυρτιά και η δάφνη του στολισμένου από το γυαλό στην εκκλησία δρόμου. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού έσχιζε την καρδιά μου. Μαυροφορεμένες, γέροντες μου ζητούσαν να αναστήσω τους απεθαμένους τους. Μανάδες μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω. Και ότι δεν τους απέμεναν παρά εκείνα κι εγώ. Σήμερα στην ιστορική πόλη του Ναυπλίου και βεβαίως στον ιστορικό και Άγιο Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος εκδηλώνουμε την πάνδημη θύμησή μας στον πρώτο κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας μας, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ειδικά εμείς, οι Κερκυραίοι, τιμούμε τη μνήμη του, ενθυμούμεθα την προσωπικότητά του, παραδειγματιζόμεθα από το έργο του, εμπνεώμεθα από τη φιλοσοφία ζωής και πολιτικής του και οραματιζόμεθα τα μεγαλόπνεα για την Ελλάδα σχεδιά του, που μετά από αρκετάς δεκάδες χρόνια παραμένουν πάντοτε επίκαιρα. Εμείς, οι Κερκυραίοι της Αττικής, συνασπιζόμεθα στην Ομοσπονδία Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής, που φέρει και το όνομά του, Ιωάννης Καποδίστριας. Όλοι οι Έλληνες, σε μια ιστορική περίοδο οικονομικής κρίσης και ίσως, βεβαίως, θα έλεγαν πολλοί, και πολιτικής καμπής, ατενίζουν με δέος την πολιτική ιδιοφυΐα του ηγέτη που όλοι θα ήθελαν στο τιμόνι της πατρίδας και δει σε δύσκολες στιγμές. Και δει σε καιρούς χαλεπούς όταν οι αξίες σπανίζουν, όταν τα στιβαρά χέρια είναι μονίμως ζητούμενα, όταν τα ιδεώδη φαντάζουν απόμακρα. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι και θα παραμείνει μια προσωπικότητα η οποία σφραγίζει, δεν σφράγισε, σφραγίζει και ίσως δυστυχώς θα συνεχίσει να σφραγίζει αυτή την πατρίδα. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του τόπου στον Αδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια. Μουσική.
τιμούμε σήμερα τον Ιωάννη Καποδίστρια, την προσωπικότητά του, το έργο του, την σπουδαία, την ουσιαστική καθοριστική συμβολή του στην θεμελίωση της ελεύθερης Ελλάδας. Η επέτειος αυτή, η σημερινή, είναι μια ακόμη αφορμή να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας. Είναι επίσης το μήνυμα επιτακτικό και σταθερό ότι ο πατριωτισμός, η εθνική διορατικότητα και η πιθνότητα του Καποδίστρια πρέπει να είναι ο φάρος που πρέπει να μας καθοδηγεί. Επίσης πρέπει να παραδειγματιστούμε από την πορεία του και το έργο του και να διδαχτούμε από το τραγικό τέλος του. Τραγικό τέλος που, όπως γνωρίζετε, είχε επιπτώσεις, γιατί αυτές οι επιπτώσεις υπάρχουν όταν υπάρχει διχόνοια, θανατισμός, που πολλές φορές η πατρίδα μας, το γένος μας, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εκπληρώσουμε ένα οφειλόμενο και ιερό χρέος απέναντι στον Ιωάννη Καποδίστρια και στη μνήμη του, στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον άνθρωπο που συνέδεσε το έργο του και τη ζωή του με την πόλη του Ναυπλίου. Ό,τι και να πούμε για ανθρώπους οι οποίοι αψήφισαν το θάνατο, αψήφισαν τη ζωή, όλα τα προβλήματα και προσπάθησαν να δώσουν τα καλύτερα για την πατρίδα, είναι πάντα λίγο και ανεπαρκές. Την εποχή αυτή που ζούμε, είναι σίγουρο ότι τέτοιοι άνθρωποι μας λείπουν και η παρουσία τους είναι επιτακτική ανάγκη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με την ευκαιρία του μνημόσυνου, με την ευκαιρία της επετείου, να μπορέσουμε να ρίξουμε λίγο φως στη ζωή τους, να μελετήσουμε τη ζωή τους, έτσι ώστε να αντλήσουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Αιωνία η μνήμη στο μεγάλο κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια. Η εμβληματική φυσιογνωμία του Ιωάννη Καποδίστρια, ιδιαίτερα στις μέρες μας, προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένας πολιτικός άνδρας μπορεί να προσδιορίσει μια ολόκληρη εποχή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τον τιμούμε, να τον θυμόμαστε και να έχουμε ως παρακαταθήκη ιερή πάνω στη μνήμη μας τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε ένα νέο πολιτικό σύστημα στην τότε χώρα, κάτι που παρουσιάζεται και ως πραγματική αναγκαιότητα στις μέρες μας. Η μέρα μνήμης για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δυστυχώς τόσα χρόνια μετά η μορφή του και το έργο του μας λείπει. Ο πλέον ανιδιοτελής πολιτικός της Ελλάδας, που εάν σήμερα, 183 χρόνια μετά τη δολοφονία του, ανατρέξουμε στο έργο του, πραγματικά θα συγκλονιστούμε, διότι θα είναι πολλά από αυτά που θα δούμε που, ότι δυστυχώς δεν άλλαξαν και ότι τα ίδια προβλήματα ταλαιπωρούν τη χώρα μας μέχρι σήμερα. Ας είναι το έργο του και το πνεύμα του φωτεινός οδηγός για τους πολιτικούς αλλά και για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Ενωμένη εμφανίστηκε η Νέα Δημοκρατία κατά την εκδήλωση της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυσή της, όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας Ιωάννης Σαμαράς μίλησε για την πορεία του κόμματος από τον ιδρυτή της Κωνσταντίνο Καραμαλή και ζήτησε από όλους ενότητα τώρα που η χώρα βγαίνει από την οικονομική κρίση. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός τοποθετείται στο θέμα. Αυτή η παράταξη των μεγάλων επιλογών και του σημαντικού έργου και της προσφοράς στην πατρίδα μας είναι ενωμένη, γιατί αυτό επιβάλλει το εθνικό καθήκον. Και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο είμαστε ενωμένοι, γιατί αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό θέλει η πατρίδα μας, το συμφέρον το εθνικό. Επομιστήκαμε ένα σημαντικό βάρος λόγω της κρίσης. Έχουμε χρέος να βγάλουμε τη χώρα μας όρθια από αυτή την κρίση και αυτό θα κάνουμε. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, με στελέχη του κόμματος στο Ποτάμι, επισκέφθηκε το Σάββατο το απόγευμα την 6η Γενική Πανελλήνια Έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας και επεσήμανε τις διεξοδικές προτάσεις που έχει το κόμμα του όσον αφορά την οικονομική πολιτική και έξοδο της χώρας από την κρίση μέσω της στήριξης του Έλληνα παραγωγού. Ο Σταύρος Θεοδωράκης τόνισε ότι θα είναι το κόμμα του παρόν στις εθνικές εκλογές που τις προσδιορίσε το Μάρτιο του 2015. Η ραχοκοκαλιά δεν είναι. Δηλαδή, εάν δεν ενισχύσουμε αυτούς, δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μας. Και αυτή είναι και η προσπάθειά μας. Να βοηθήσουμε όσο δυνατόν τους Έλληνες να επιστρέψουν στην παραγωγή, να επιστρέψουν στην οικονομία, να επιστρέψουν στην εξαγωγή. Έχετε προτάσεις? Έχουμε διεξοδικές προτάσεις. Δηλαδή και στις θέσεις που παρουσιάσαμε στις 21 Σεπτέμβρη, είπαμε πολύ ξεκάθαρα ποιο είναι το οικονομικό μας πρόγραμμα.
για να βοηθήσουμε τη χώρα να βγει από την κρίση. Για μας το καθοριστικό ζήτημα δεν είναι τα λεφτά που θα μας δώσουν οι άλλοι, είναι τα λεφτά που θα παράγουμε εμείς. Είμαστε το κόμμα που υπερασπίζεται τον Έλληνα δημιουργό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπετε να γίνονται σύντομα εκλογές? Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές το Μάρτιο, αφού δεν θα έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι θα είστε στην... Ναι, θα είμαστε παρόντες. Θα είστε παρόντες. Έχετε ήδη επιλέξει συνεργάτες? Επιλέγουμε και έχουμε επιλέξει. Αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να καταφύγουμε στα παλιά των κομμάτων, στο παλιό προσωπικό. Θέλουμε να ανακαλύψουμε και να οθήσουμε να μπουν στη πολιτική νέοι άνθρωποι. Άγνωστοι το βράδυ του Σαββάτου έσπασαν αρκετό αριθμό από δημοτικές λάμπες στην πλατεία Παιδικής Χαράς της Νέας Κίου. Μάλιστα, το κακό είναι ότι τα καλώδια που κρέμονταν είχαν ρεύμα, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μικρά παιδιά που το πρωί πήγαν να παίξουν στην Παιδική Χαρά. Ο πρόεδρος της κοινότητας Νέας Κίου, Γιάννης Αθανασόπουλος, από νωρίς το πρωί έπιασε δουλειά, όπως μας εξηγεί. Βρέθηκα στην εκκλησία το πρωί και χτύπησε το τηλέφωνο μου ότι στην Παιδική Χαρά της Νέας Κίου, και ειδικά σήμερα που είναι Κυριακή, συγκεντρώνονται πάρα πολλά παιδιά, οι γονείς και τα λοιπά, για να παίξουν τα παιδιά τους. Τέσσερες κολόνες και αρκετές μικρότερες, ας πούμε, σπασμένες και πεταμένες κάτω στο έδαφος. Θεωρώ ότι δεν είναι πλέον μόνο οι Ρωμά που κάνουν αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, αν μπορεί να τους πει κανένας ανθρώπους. Και δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Έγινα και ηλεκτρολόγο σήμερα, γιατί έπρεπε να βρω τρόπο ώστε να μην πάθει κανένα παιδί κανένα ηλεκτροπληξία, γιατί σύντομα τα παιδιά με την περιέργεια που έχουν να δουν τρέχουν σε τέτοια πράγματα επάνω, και όταν τα πιάσουν καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβεί. Ευαισθητοποιήθηκαν αρκετοί πολίτες της Νέας Κίου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, και ειδικά ένας ηλεκτρολόγος, και μαζί του τακτοποιήσαμε το ζήτημα. Όμως το ζήτημα παραμένει. Ήδη, ας πούμε, τα ίδια πράγματα αντιμετωπίζω και στην πλατεία την κεντρική της Νέας Κίου, και κάνω έκκληση μέσα από το κανάλι σας, και ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα, προς τους γονείς να νοθετήσουν τα παιδιά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή η περιουσία που ανήκει σε όλους να μην καταστρέφεται συνεχώς. Είναι γνωστοί οι κίνδυνοι που κατά καιρούς υφίστανται οι παντός είδους καλλιέργειες, φέρνοντας τους παραγωγούς σε απόγνωση. Όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ευέλικτες τεχνικές λύσεις που απαντούν με την τοποθέτησή τους στην προφύλαξη των καλλιεργειών από παντός είδους κινδύνων. Τεχνική εμπορική εταιρεία Content, που εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής, προτείνει στέγαστρα από ειδικά υλικά και, από ό,τι φαίνεται, πίθη. Το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι από σίδερα γαλβανιζέ σε συνδυασμό με αλουμίνιο. Τα πανιά είναι έντομα αποθητικά, καλύπτουν τα φυτώρια για να μην σχωρούν μύγες ή σκνήπες που είναι επιβλαβές για τα φυτά. Είναι ανθεκτικά, έχουν χρόνια, πολλά χρόνια αντοχής, γιατί είναι γαλβανιζέ. Πόσα χρόνια δηλαδή? Εφόρου ζωής, μπορούμε να πούμε. Όταν δεν γίνεται βλάβη στο μέταλλο. Από την ελληνική αγορά. Ελληνική αγορά, και τα κατασκευάζετε μετά? Εμείς τα κατασκευάζουμε, τα κόβουμε, τα διαμορφώνουμε. Τα πανιά έρχονται εισαγωγής από Ιταλία. Απλώς εμείς τα ράβουμε. Ναι, είναι για να συγκρατεί τη σκνήπα, να μην μπορεί να περάσει μέσα στο φυτώριο. Εσείς τα ράβετε? Εμείς τα ράβουμε, τα διαμορφώνουμε και τα τοποθετούμε, βέβαια. Και η τοποθέτηση. Δηλαδή, έχετε από το να προτείνετε στον παραγωγό μέχρι την τοποθέτησή του. Μέχρι την τοποθέτησή του. Για την κατασκευή που προσφέρουμε, δεν είναι μια φτηνή, μπορούμε να πούμε, κατασκευή. Είναι μόνιμη, είναι ελιόμενη, δεν θέλει άδεια, δεν θέλει πετά. Είναι γρήγορη και δεν είναι, τα αποτελέσματα που μας δίνουν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Εντάξει. Καλλιέργειες προκυπτικών, και θερμοκήπια, τα οποία μπορούμε, αντί για το πανί που είναι ντοματοπεθητικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νάιλον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πανί για τη γαλασσόπληση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μουσαμά, ό,τι νάιλον, διαφανές, ό,τι θέλουμε. Παρέχει μεγάλη προστασία στα προϊόντα, φαντάζομαι, σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.
μπορούμε να πούμε πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί το χρειάζεται πλέον τα φυτά λόγω, από ό,τι λέει ο νόμος που έχει βγει, ότι από το 2018 υποχρεωτικά όλα τα φυτόρια θα πρέπει να είναι καλυμμένα. Όλα τα φυτόρια θα πρέπει να είναι καλυμμένα, έτσι, ναι. Γιατί περιμένουμε περισσότερο τα εσπεροειδή, τα οποία υπάρχει ένα έντομο το οποίο βλάφει το φυτό. Και υποχρεωτικά η ΟΚ πλέον θα επιβάλλει να είναι καλυμμένα όλα τα φυτόρια. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας, από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Να σας ρωτήσω, η εταιρεία σας πού εδρεύει? Η εταιρεία εδρεύει στο Γαλάνδρι, τα γραφεία. Η παραγωγή γίνεται στον Οροπό. Εκεί γίνεται η αποθήκευση. Και είναι ένα υλικό το οποίο είναι παραγωγικό. Το ανά πάσα στιγμή υπάρχει στόκ και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η τοποθέτηση. Είναι content.gr. Εντάξει. Με τηλέφωνο, επειδή μιλάμε πρώτα με τα κινητά, το σταθερό είναι 210-6754-720 και 721. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να σας πει εκεί. Σε αυτά τα τηλέφωνα και στην ιστοσελίδα μας. Έρχεται, παραγγέλνει και ακριβώς θέλει, για πόσα μέτρα, πόσα μέτρα. Υπάρχει συνεργείο που κάνει αυτοψία και διοργανώνει όλο το team της κατασκευής, φορτηγά που θα το κάνουμε τα φορά, και έρχεται η ώρα της τοποθέτησης, το οποίο θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη υποδομή. Το οικόπεδο, το κτήμα, για να μπορέσει να γίνει τοποθέτηση άμεσα και πάρα πολύ γρήγορα. Υποδομή στο να είναι ελεύθερο από κάποια φυτά τα οποία δεν θα πρέπει να καθαριστεί για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Μάλιστα. Πολύ καλή δράση και πιστεύω ότι το αποδίδει πολλαπλάσια του παραγωγού, δεδομένου ότι έχει το αποτέλεσμα που θέλει για τα φυτωριά του. Σίγουρα, και είναι μια κατασκευή για μας η οποία είναι για τα επόμενα χρόνια πολύ γερή, δυνατή. Το βλέπουν ο κόσμος. Και το πρώτο που μας επιβραβεύει είναι για την καλή κατασκευή. Η Σόμπα Pellet της Energy for You είναι ελληνικής εφεύρεσης και κατασκευής με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό κόστος αγοράς, την οικονομία στο ρεύμα αφού δουλεύει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, την απλότητα και την οικονομία στο pellet αφού καταναλώνει 1 έως 1,5 κιλό την ώρα. Προωθείται στην αγορά σε δύο τύπους, ο τύπος Έλενα των 8 κιλοβάτ και ο τύπος Κατερίνα των 11 κιλοβάτ, από τους επιχειρηματίες της εταιρείας Energy for You που εδρεύει στο Ζωγράφου και στην Αθήνα, αλλά κινείται και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το pellet είναι αρκετά χρόνια στην ελληνική αγορά. Είναι πλέον η νέα τάση, γιατί είναι πολύ πιο οικονομικό από το πετρέλαιο και οποιοδήποτε άλλο καύσιμο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και πάνω σε αυτό βασιζόμενοι προσπαθήσαμε να βγάλουμε ένα καινούριο καινοτόμο προϊόν για την ελληνική αγορά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί επιφάνεια είναι, αν χρειάζεται μπουρί, γιατί πολλές νοικοκυρές ρωτούν. Υπάρχουν δύο μοντέλα. Για ποια επιφάνεια είναι το ένα και για ποια το άλλο? Πρωτίστως να πούμε για το τι πράγμα μιλάμε. Είναι μια καινούρια σόμπα pellet η οποία λειτουργεί χωρίς ρεύμα. Τη φτιάξαμε εμείς την σχεδιάσαμε, εμείς την κατασκευάζουμε. Και την προωθούμε στην ελληνική αγορά. Είναι δύο τα μοντέλα μας. Ένα είναι 8 κιλοβάτ και το άλλο είναι 11 κιλοβάτ. Και τα έχουμε ονοματίσει κιόλας. Είναι η Έλληνα και η Κατερίνα, συνονόματι. Έτσι, οι οποίες και είναι pellet. Η Έλενα που είναι στα 8 κιλοβάτ είναι για ένα χώρο 60 τετραγωνικά και η Κατερίνα είναι για 11 κιλοβάτ για 100 τετραγωνικά. Και να ρωτήσω τώρα, το pellet είναι ακριβό καύσιμο? Γιατί το ζητούμενο τώρα πλέον είναι να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας χωρίς να πληρώνουμε πολλά. Νομίζω εκεί στηριχτήκατε κι εσείς. Το pellet έχει μια μέση τιμή, ένα αρκετά καλό pellet είναι στα 32 λεπτά το κιλό. Η Έλενα καίει ένα κιλό την ώρα. Οπότε μπορούμε και ζεσταίνουμε ένα χώρο 60 τετραγωνικά με 32 λεπτά την ώρα. Η μεγαλύτερη είναι στο 1,5 με λίγο παραπάνω. Καταλαβαίνετε, κάνουμε τα μαθηματικά από εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, και να πούμε ότι δεν αφήνει υπόλοιπο στο σπίτι, γιατί έχουμε. Την έχουμε σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να έχουμε αεροστεγή το χώρο της καύσης, όπου γίνεται η καύση, να έχουμε αεροστεγή το χώρο που τυχόν να υπάρχουν κάποια καυσαέρια ή κάποια κάπνα ή οτιδήποτε άλλο, και όλα αυτά να τα βγάζουμε, να το οδηγούμε με μια μικρή καμιναδούλα έξω από το σπίτι μας. Λίγο πόσο εύκολο είναι. Βεβαίως, ευχαρίστως. Ότι βλέπουμε και τη φλόγα, γιατί είναι σημαντικό. Ήταν μια πρόκληση για μας η φλόγα, γιατί είχαμε να κάνουμε με τζάμι και με μαυρίσματα, αλλά το ξεπεράσαμε αυτό. Πολλοί από τους φίλους μας την ώρα
τον καιρό που την κατασκευάζαμε, μας λέγαν θέλουμε να δούμε τη φλόγα. Ο σκοπός μας δεν ήταν αυτός, αλλά τελικά πήγαμε με τη φλόγα και πιστεύω να δείτε το αποτέλεσμα. Ναι, είναι σημαντικό να βλέπω ο άνθρωπος τη φλόγα. Και το κόστος. Μιλήσουμε λίγο για το κόστος, γιατί πέρα από το καύσιμο, να μιλήσουμε για το κόστος της στόχος. Ο στόχος, όπως είπα στην αρχή, είναι να μπορούμε να βγάλουμε ένα οικονομικό προϊόν στην αγορά, να είναι οικονομικό στη χρήση του και να είναι προσιτό στη πλέον άδεια τσέπη του Έλληνα. Οπότε, εν συγκρίση με τις άλλες σόμπες πέλετ, οι οποίες λειτουργούν με ρεύμα και όλα αυτά τα σχετικά, εμείς είμαστε στα 580 ευρώ με το ΦΠΑ. Τελειωμένη τελική τιμή για την Έλληνα. Είμαστε στα 3 χρόνια εγγύηση, αλλά από την άλλη δεν έχουμε ούτε μηχανικά ούτε ηλεκτρικά μέρη. Οπότε δουλεύουμε χωρίς ρεύμα, ιδανικό για περιοχές που δεν έχουν ρεύμα ή που έχουν αρκετές διακοπές ρεύμα, να μπορεί να σταθεί ο κόσμος για φέτος. Αυτό είναι το πέλετ σαν υλικό. Η δεξαμενή του πέλετ μας είναι εδώ. Έχουμε ένα χώρο γύρω στα 15 κιλά, όπως είπαμε, και με ένα κιλό την ώρα περίπου, άρα είμαστε σε μια αυτονομία της τάξης των 15 ωρών. Αλλά σε ένα χώρο 60 τετραγωνικά είναι πρόκληση να τη δουλέψουμε πάνω από 5 ώρες. Έχουμε ένα ταμπεράκι από πίσω, το ανοίγουμε, πέφτει το πέλετ μέσα στο καυστήρα μας, κάνουμε, συρταρώνουμε το μαύρο το κομμάτι πιο πέρα, έχουμε μια θηρίδα, ανάβουμε από εκεί με κάποιο υγρό. Από εδώ, από τη θηρίδα μας από εδώ. Έτσι, ανάβουμε με κάποιο υγρό, το κλείνουμε και σε 20 λεπτά αυτό είναι το αποτέλεσμά μας. Στη συνέχεια, όταν θέλουμε να την καθαρίσουμε, το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τη στάχτη. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι θέλαμε ένα καλό προϊόν για την ελληνική αγορά, είναι ότι έχουμε παντού διπλά τυχώματα, που σημαίνει ότι η σόμπα μου εδώ διοχετεύει τη θερμότητα μέσα στο χώρο. Έχω αρκετά ψηλές θερμοκρασίες, ενώ στο σώμα της σόμπας δεν καίγομαι. Μπορώ και έχω το χέρι μου πάνω στη σόμπα χωρίς να καίγομαι. Έχω και το κορδόνι από μέσα για να επιθυμεί τις μυρωδιές, όπως είπαμε πριν. Και έχω τη δυνατότητα να πάρω και οξυγόνο έξω από το χώρο μου. Έχουμε δώσει. Η κίνηση του αέρα γίνεται με φυσικό τρόπο, όπως γίνεται με το καλοριφέρ μας. Δεν έχω βεβαιασμένη κίνηση με βεντιλατέρ ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για να μην ξηραίνω την ατμόσφαιρα. Οπότε έχουμε ένα καλό και φιλικό προϊόν για τη χρήση. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλό. Θέλω να πιστεύω ότι είναι καλό. Η έδρα μας είναι στους Ζωγράφους, στην Αθήνα. Το τηλεφωνό μας είναι 210-77-77-907. Είμαστε ανοιχτά ώρες καταστημάτων. Βεβαίως, www.energyforyou.gr. Energyforyou.gr. Όχι, δεν έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά υπάρχουν αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα που συνεργάζονται μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί βεβαίως, γιατί απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι ξέρετε. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργάτες. Μας παίρνετε τηλέφωνο και ερχόμαστε σε μια συνεννόηση. Η 5η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα πουλιών και, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, μέλη της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας επισκέφθηκαν τον Ονδροβιότοπο της Νέας Κίου για να παρατηρήσουν τα πουλιά που αυτή την εποχή διαβιούν στην περιοχή μας και που φτάνουν τα 166 είδη. Η όλη δράση έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργολίδας που εδρεύει στη Νέα Κίο. Σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε, όπως κάθε πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη, γιορτάζεται πανευρωπαϊκά η ημέρα πουλιών. Και εμείς λοιπόν θελήσαμε να πάρουμε μέρος σε αυτή τη γιορτή, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Είχε προηγηθεί μία ενημέρωση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου, όπου όσοι ήταν εδώ μπόρεσαν και μάθανε αρκετά πράγματα για την αξία ενός υγροτόπου. Τους μιλήσαμε λίγο για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο κάνουμε εδώ στην περιοχή και βέβαια τίποτα δεν μαθαίνεται αν δεν υπάρχει και το βίωμα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εδώ στον υγρότοπο για να μπορέσουν να δουν από κοντά και να παρατηρήσουν και μόνοι τους με τα κιάλια και με τα τηλεσκόπια την ορνηθοπανίδα για την οποία μιλήσαμε και βέβαια όλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτός ο υγρότοπος. Ένας υγρότοπος με πολύ μεγάλη αξία, που δυστυχώς όμως είναι αρκετά υποβαθμισμένος στις μέρες μας και που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Ας ελπίσουμε ότι κάποιες ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται, κάποιες μελέτες θα ευοδοθούν και σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να περπατάμε σε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι από Ναύπλιο έως Κιβέρι, είτε με τα πόδια είτε με τα ποδήλατά μας, και να μπορούμε όλοι να έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε αυτή την όμορφη διαδρομή.
Από ό,τι βλέπετε, ο κόσμος σήμερα έχει έρθει και προσπαθούν να δουν πράγματα τα οποία περνώντας καθημερινά με τα αυτοκίνητά τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα δούνε. Και φανταζόμαστε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και κάποιους ακόμα φίλους, οι οποίοι θα μάθουν πια να αγαπούν τον υγρότοπο και να μπορούν να θαυμάζουν όλα αυτά που υπάρχουν. Έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας και εκπροσώπους από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, οι οποίοι πάντα είναι δίπλα μας και πάντα μας καθοδηγούν, οι οποίοι έχουν τα τελευταία χρόνια αυξήσει κατά πολύ τη λίστα με τα είδη τα οποία έχουν καταγραφεί εδώ στον υγρότοπο, και από 120 είδη έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στα 166. Και μάλιστα εχθές έγινε και μια πολύ καλή ανακάλυψη. Θα σας τα πει όμως αυτά ο κύριος Τάκης Λεοντίδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας εδώ στην περιοχή μας. Η γιορτή αυτή έχει σκοπό να φέρει πιο κοντά τον κόσμο στην παρατήρηση των πουλιών, μια περίοδο ιδιαίτερης κινητικότητας όπως είναι η φθινοπορεινή μετανάστευση. Στους υγροτόπους της Ελλάδας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε μείωση του αριθμού των πουλιών, γιατί πηγαίνουν προς το βορρά, εκτός από κάποια είδη τα οποία έρχονται για να παραχθούν. Την περίοδο αυτή έχουμε την αλλαγή φρουράς, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή τα καλοκαιρινά είδη φεύγουν από το βορρά και χρησιμοποιούν τους ελληνικούς υγρότοπους σαν σημείο για στάση ξεκούρασης και για διατροφή, και συνεχίζουν την πορεία τους προς τον νότο. Την περίοδο αυτή έχουμε συνήθως εκπλήξεις, γιατί πολλές φορές πέρα από τα πουλιά που συνήθως περιμένουμε να δούμε, πολλές φορές κάποια πουλιά που δεν είναι τόσο συνηθισμένα περνάνε από την Ελλάδα και σταματάνε σε κάποιους από τους υγροτόπους. Όπως είπε πριν η κυρία Πανάγου, εχθές κάποιος φίλος από την Ορθολογική παρατήρησε ένα είδος γλάρου, το οποίο είναι σπάνιο στην Ελλάδα, είναι ο σιμόγλαρος της Αρμενίας. Σημαντικό έβριμα για την περιοχή, όπως και πολλά άλλα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, τα οποία αυξάνουν την αξία της, διότι μας δείχνουν ότι πέρα από τα είδη τα οποία διαβιούν και αναπαράγονται, πάντοτε έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε καινούργια είδη. Ο υγρότοπος της Νέας Κύου είναι ο σημαντικότερος ανατολικής Πελοποννήσου, διότι λόγω της μορφολογίας της περιοχής είναι πλούσιος σε τροφή. Και γι' αυτό το λόγο τα πουλιά τα οποία ακολουθούν τον μεταναστευτικό δρόμο της Ανατολικής Πελοποννήσου το προτιμάνε. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερης αξίας και για την ομορφιά της και για το περιβάλλον και την προσφορά στην υγεία, αλλά ταυτόχρονα έχει και πάρα πολύ μεγάλη οικονομική αξία, διότι μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τουρίστες που αγαπάνε τη φύση περιόδους που δεν είναι ενεργές τουριστικά, δηλαδή το φθινόπωρο και την άνοιξη, οπότε έχουμε και τη μετανάστευση. Η βιβλιοθήκη Ανθός του Φουγάρου συνεχίζει και φέτος τους κύκλους αφηγήσεων με θέμα ιστορίες της πόλης μας. Στη σημερινή πέμπτη συνάντηση, ο εκπαιδευτικός και ιστορικός Τάσος Χατζηαναστασίου μίλησε στους πολλούς παρευρισκόμενους με θέμα «Εφέρδης ανακόσμος, παραβατική συμπεριφορά και τιμωρία στο πρώτο γυμνάσιο Ναυπλίου το 1836 έως το 1862, ένα θέμα που πραγματικά προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Το νόημα των γαλλικών, κειμένου, γελούσαν οι μαθητές και ήταν δει ό,τι έπρεπε, ήταν ένας εύκολος στόχος για καζούρα, όπως λέμε σήμερα. Φανταστείτε για να έτσι αναχτίσει και ο επιστάτης του σχολείου τι γινόταν. Για τις προφοράς, έτσι, και του τρόπου του. Τώρα, ποιο είναι όμως το πριμπά, έχουμε και ένοπλες επιθέσεις, έτσι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο καθηγητής έχασε τη δουλειά του. Δηλαδή, παρόλο που νωρίτερα ήταν αυτός που είχε συγχωρήσει τους μαθητές που στις εξετάσεις, έτσι, δημιουργούσαν προβλήματα και παρενέβη για να μετριαστεί η ποινή τους, τελικά έχασε τη δουλειά του, ότι ήταν ακατάλληλος, με αίτημα του διευθυντή προς το Υπουργείο. Δηλαδή ο διευθυντής έστειλε αίτημα στο Υπουργείο να απολυθεί, όχι απλά δηλαδή να μετατεθεί, να απολυθεί ο συγκεκριμένος καθηγητής. Και βεβαίως άμεση αποβολή ήταν η ποινή, με κοινοποίηση στα λοιπά διδακτήρια για να μην γίνεται εκτός σε αυτά ο αποβληθής. Και επειδή συνέλαβαν κι άλλους εκεί στο καφενείο μαθητές, δεν ήταν μόνο αυτός. Δηλαδή, κατηγορήθηκαν και για την παράβαση αυτή, ότι ήταν μέσα στο καφενείο. Αναφερόταν κάποια σκάνδαλα εκείνη την εποχή. Όχι, ναι. Μετά το 43, ναι. Βαθιά σκάνδαλα, ναι. Ναι. Άλλαξε κάποια εποχή που. Όχι το 43, αλλά μετά από αυτή την χρονολογία αναφέρεται
Στο πάντως, ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Αρχικά ήταν η πλατεία του Πλατάνου, όλοι το γνωρίζετε. Πότε καθιερώθηκε η πλατεία Στάνος? Φαντάζομαι έγινε από την αρχή Πλατάνου, του Σέμπερ του Οπίκου, πατέρα του... Ναι, 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 του Όθωνος, ναι. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι μέχρι την έξωση του Όθωνα θα είχε γίνει συντάγμα. Ναι, δεν ξέρουμε όμως την, τα γενέθλια της πλατείας, τη μετονομασία της. Η Οθωσεταστία γίνεται το κίνημα για το Σύνταγμα. Το 44 ψηφίζεται το Σύνταγμα. Ακριβώς το 44 γίνεται το Σύνταγμα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αλλά έχουμε ένα τέρμινους αντεκυβέρνηση. Έτσι. Ωραία, ωραία. Πάντως αναφέρεται στις πηγές της Λογικής Τέρμινης. Γνωρίτερα πλατεία Πλατάνου, την οποία νομίζω συνέχισαν να ονομάζουν έτσι και παρά τις μετονομασίες. Ωραία, τιμωρούνται και οι άλλοι μαθητές επομένως, γιατί ενώ γνώριζαν τις προθέσεις του Ράτσι, ότι την αμετωρόπαρο εκεί στο καφενείο, δεν ειδοποίησαν. Τώρα, ο Παπαθεοδοσίου, ο μαθητής που επιτέθηκε με το ρόπαλο, τελικά αποκαταστάθηκε με την ίδια του, την παρέμβαση του ίδιου του διευθυντή, που τώρα πια είναι μετά τον Ανσέλμο, είναι ο Καράλαμος Παβούκης. Αύριο στις 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιερού Προσκυνήματος Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Ελληνικού, ο διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κουσταλάκης θα κάνει διάλεξη με θέμα το ταξίδι στο μυστικό κόσμο της οικογένειας. Μια ενδιαφέρουσα ομιλία, αφού η ελληνική οικογένεια αποτελεί πυλώνα στήριξης της κοινωνίας του τόπου μας και σε δύσκολες εθνικές περιστάσεις όπως η σημερινή. Δευτέρα, στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου Ιγνατίου Ζόγκα Ελληνικού Άργους, στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα ταξίδι στο μυστικό κόσμο της οικογένειας. Την ομιλία θα αναπτύξει ο ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Κρουσταλάκης, ο οποίος είναι γνωστός εδώ στην περιοχή. Είχε και μια ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα Όσιο Πορφύριο τον Καύσο Καλυβίτη, αν γνωρίζετε από προηγούμενη ομιλία που είχε κάνει, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα μυστικά της υγιούς δημιουργίας μιας σωστής οικογένειας, όχι μόνο της δημιουργίας αλλά και της αναδημιουργίας μιας σωστής οικογένειας. Καλούνται όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή την ομιλία, η οποία είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Το τέταρτο σκακιστικό τουρνουά σκάκι πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τον Σκακιστικό Σύλλογο Περσέας Άργους σε αίθουσα του Εκπαιδευτικού Ομίλου Νέου Σχολείου στην Δαλαμανάρα. Περισσότεροι από 80 αθλητές έλαβαν μέρος στον ανοιχτό ατομικό πρωτάθλημα Blitz με διεθνή αξιολόγηση. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα φιλοξενούμε ένα επίσημο σκακιστικό τουρνουά στον χώρο του Νέου Σχολείου, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι ενδιαφερόμαστε για όλα τα αθλήματα, είτε αυτά καλλιεργούνται με οργανωμένο τρόπο στο σχολείο μας, είτε όχι. Αποδεχτήκαμε το αίτημα του Σκακιστικού Συλλόγου του Άργους του Περσέα και φιλοξενήσαμε εδώ αυτό το τουρνουά. Ο Περσέας είναι ένας σύλλογος ο οποίος δραστηριοποιείται 2 χρόνια τώρα στο Άργος, επιδιώκοντας να αναδείξει την αξία του συγκεκριμένου αθλήματος και να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν όλες αυτές τις νοητικές αρετές που συνεπάγεται το συγκεκριμένο άθλημα και ενεργοποιεί. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει πολλές ομοιότητες με τη ζωή και είναι ιδιαίτερα διδακτικό. Η σχέση μας με τον Περσέα είναι σχέση φιλική, είναι σχέση ευρύτερης συνεργασίας. Γι' αυτό και η παρουσία του εδώ στο χώρο μας ήταν και μια δική μας επιθυμία. 9 αγωνιστικές έχει? Έχει 9 γύρους. Είναι μια εκδοχή στο σκάκι που λέγεται Blitz. Είναι ένα γρήγορο σκάκι. Αρμόδιότεροι είναι να σας μιλήσουν τα ίδια τα μέλη του Περσέα. Εμείς εδώ θέλουμε να δηλώσουμε σε σχέση με το νέο σχολείο ότι ο ρόλος μας πάντα είναι ρόλος προσφοράς απέναντι στην τοπική κοινωνία, η οποία σχετίζεται είτε με την
εκπαιδευτική μας δράση τόσα χρόνια, αλλά παράλληλα σε μια προσπάθεια να οργανώνουμε και να στηρίζουμε προσπάθειες οι οποίες σχετίζονται με την ευρύτερη καλλιέργεια και τον πολιτισμό. Ελπίζω όσοι παρευρέθηκαν εδώ, είτε συμμετέχουν είτε συνοδεύουν, να ευχαριστηθούν αυτό το επικοδομητικό πρωινό. Ο σύλλογός μας είναι καινούριος σύλλογος, έχει 2 χρόνια δραστηριότητες. Σήμερα διοργανώσαμε το Πελοποννησιακό, το 4ο Πελοποννησιακό πρωτάθλημα στο Blitz. Το Blitz είναι γρήγορο σκάκι, έχει κάθε παίχτης έχει 5 λεπτά χρόνο στη διάθεσή του. Και τα χρονόμετρα υπάρχουν και σε όλους τους αγώνες, τους επίσημους αγώνες πάντα υπάρχουν χρονόμετρα. Έχουν έρθει από όλη την Πελοπόννησο, είναι 48 άτομα η συμμετοχή μας. Αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι ήταν μόνο 30 άτομα, είναι μια πολύ καλή διοργάνωση και πολύ πετυχημένη μέχρι στιγμής. Η συνεργασία σας με το νέο σχολείο. Το νέο σχολείο μας παραχώρησε την αίθουσά του και πρέπει να το ευχαριστήσουμε, καθώς και τους ανθρώπους που κάνανε όλους αυτούς τους κόπους να βάλουν εθρανία κλπ. Χρειάζεται κάποιοι άνθρωποι να εργαστούν για να φτιαχτεί, να διοργανωθεί. Και το νέο σχολείο μας βοήθησε σε αυτή μας την προσπάθεια. Ελπίζουμε και στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιες συνεργασίες. Από εκεί μετά εμείς σαν σύλλογος παίζουμε και κάνουμε και μαθήματα στις εγκαταστάσεις του σχολείου του αδερφών Μαλτέζους. Με συμμετοχή πολλών συλλόγων, πολιτιστικών, λαογραφικών και χορευτικών της Κορινθίας, συνεχίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου οι πλούσιες εκδηλώσεις πολιτισμού στην αίθουσα εκδηλώσεων της 6ης έκθεσης του Επιμελητηρίου Κορινθίας που ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους. Ο Σύλλογος έχει ιδρυθεί από το 1987, έχει πολλές εκδηλώσεις, είναι πολιτιστικός, αθλητικός και έχει και κοινωνικό χαρακτήρα και κάνουμε εκδηλώσεις όπως κάθε καλοκαίρι, κορύφωση των εκδηλώσεων είναι το Παγκόσμιο Φεστιβάλ που φέτος κάναμε το 20ο με 5 ξένες χώρες. Και προχωρούμε. Έχουμε τμήματα πολλά μέσα στο σύλλογο. Έχουμε μία αίθουσα 300 τετραγωνικά όπου μέσα εκεί είναι όλες οι δραστηριότητές μας και προσπαθούμε για δημιουργία πολιτισμού στον τόπο μας. Εδώ παρουσιάζουμε αποκλειστικά και μόνο έργα των παιδιών που έχουν φτιάξει κατά καιρούς. Και βέβαια όπως βλέπετε είναι χαλκογραφίες, είναι ζωγραφική, είναι και τα υφαντά. Βασικά αυτά μπορούσαμε να φέρουμε. Βέβαια υπάρχουν και τμήματα χωρών, μπαλέτου, ζωγραφικής. Ο σύλλογος πηγαίνει εκδρομές, θέατρα, σε φιλανθρωπικό ίδρυμα δίνει ορισμένα χρήματα όταν έχει ανάγκη, στο Ευθύμιο συγκεκριμένα. Αυτά είναι όλα του χωριού μας τα προϊόντα. Τα οποία τα προβάλλετε εδώ ή τα παρασκευάζετε και όλες και τα... Όχι, όχι, απλώς τα προβάλλουμε εδώ τώρα, ναι. Δηλαδή σε κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυρά φτιάχνουν αυτά τα πλαισματά. Ναι. Ναι. Και ποια είναι τα βασικά προϊόντα σας? Σταφίδα και ελιές. Αυτά. Και βασικά προϊόντα που φτιάχνετε πυράκια. Ναι, τα πάντα, ναι. Ευχαριστώ. Ήμουν από το 1994, είναι 20 χρόνια ο σύλλογος τώρα. Τα μέλη μας είναι πάρα πολλά, εντάξει σιγά σιγά μειώνονται, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα τα κρατήσουμε το σύλλογο, αν και... Είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου που μας κάλεσε για πρώτη χρονιά φέτος και είμαστε εδώ. Κόβουμε το σταφύλι, το κάνουμε πορτό, το στραγγάμε και μετά το βάζουμε να βράσει. Ρίχνουμε λίγο ή χώμα, μία χούφτα χώμα ή στάχτη για να κόψει ο μούστος, για να μην βράζει, να μην πάρει βράση το κρασί. Μετά το βάζουμε και βράζει. Το ξαφρίζουμε και το στραγγάμε πάλι. Και μέχρι να το αφήνουμε πάλι, το βάζουμε να βράσει, το βάζουμε πάλι και μέχρι να γλυκάνει, να αρχίσει να γλυκάνει, τη στιγμή που αρχίζει να μην γίνει πολύ πολύ γλυκό, το βγάζουμε. Θα σας φορέψουμε ρούμελι. Ρούμελι, ναι. Ντασιά, καγγέλι και άλλο ένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, με συγχωρείτε. Ποιος σύλλογος είναι? Ο Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου. Χορεδάσκαλος ο κ. Θανάσης Μπόσγας. Θα συμμετέχουν μόνο 10 παιδιά σήμερα, γιατί είμαστε στην αρχή της νέας μας χρονιάς. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που ήρθαν στο σύλλογο τα παιδιά και φέραμε 10 ολοζώντανα νέα παιδιά. Οι συνεργάτες μου και εγώ στο Επιμελητήριο Κορινθίας δεν θέλουμε μόνο να αναδείξουμε τις επιχειρήσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες του νομού Κορινθίας, αλλά και το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχει ο νομός. Και ο πολιτισμός είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Κορινθία. Και αυτό θα το δούμε σε λίγο παρουσιάζοντας τους συλλόγους
τους οποίους ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους αναδείξουμε και τους ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας, είναι μαζί μας για να δείξουν το έργο τους και να δώσουν χαρά σε εσάς όλους που είμαστε σήμερα εδώ, γιατί χρειάζεται αυτό στις μέρες μας και η χαρά και το χαμόγελο που έχει λείψει το τελευταίο διάστημα. Η Κορινθία είναι ένας ευλογημένος νομός και εμείς πρέπει και το κάνουμε και όσο μπορούμε περισσότερο να το αναδεικνύουμε για να το βλέπουν και εκείνοι που μας επισκέπτονται. Εγώ νιώθω ιδιαίτερη χαρά και φέτος που την έκθεσή μας την αγκάλιασαν. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των αναπήρων των οικογενειών και των μικρών και μεγάλων αθλητών στο κάλεσμα του Δήμου Άργους Μυκηνών και του Συλλόγου Υπτάμενοι Άργους στις δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κατακλείστηκε η πλατεία του Αγίου Πέτρου σήμερα το πρωί, αφού μετά τους αγώνες δρόμου υπήρχαν πολλά δρόμενα μέχρι και αγώνες ποδοσφαίρου από τις Ακαδημίες του Παναργιακού. Πραγματοποιήσαμε σήμερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Now We Move την εβδομάδα κίνησης. Κάναμε τον πρώτο δρόμο χαράς και κίνησης για να παρακινήσουμε όλο τον κόσμο να κινηθεί και να μπει σε φυσική δραστηριότητα. Είχαμε τρεις κατηγορίες, τα άτομα με αναπηρία που η προσπάθειά μας ήταν πολύ μεγάλη να κινητοποιηθούν αυτά τα άτομα. Είχαμε πάνω από 40 συμμετοχές. Κινητοποιήσαμε την τρίτη ηλικία, ήταν η δεύτερη κατηγορία μας, να ευχαριστήσουμε πολύ το ΚΑΠΗ που μας βοήθησε σε όλη αυτή τη δράση, το ΚΑΠΗ του Δήμου. Είχαμε περίπου 80 συμμετοχές, με να τερματίζει πρώτος ένας άνθρωπος 83 χρονών τρέχοντας, πολύ σημαντικό. Και η τρίτη κατηγορία ήταν οικογένεια, δραστηριοποιηθήκανε παιδιά και γονείς μαζί σε μια πολύ μεγάλη βόλτα μέσα στην πόλη του Άργους, με πάνω από 300 συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στην πλατεία από τον Παναργιακό της Ακαδημίες ποδόσφαιρο για τα παιδιά, από τη σχολή χορού Μπέλο Μπάλο χορευτικά, από το ΚΔΑΠ παιχνίδια και από τον προσκοπισμό. Έχουμε διαιτολόγο να μας κάνει υπομέτρηση, γιατί η φυσική δραστηριότητα απαιτεί και ένα καλό σώμα. Έχουμε μουσικοκινητικά παιχνίδια, έχουμε παιχνίδια για αμαία, αλλά και για τους πολιτικούς μας. Παίζουμε το παιχνίδι που αλλάζουμε θέσεις, να δούνε πώς είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο να κινηθούν. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, να ευχαριστήσουμε το Δήμο που μας παραχώρησε το χώρο και μας βοήθησε, την ελληνική ομάδα διάσωσης που μας κάλυψε σε επίπεδο πρώτων βοηθειών, την Τροχέα Άργους, το Σύλλογο Μαραθώνων Δρόμων Δρομέων Αργολίδας, τις Ορθοπεταλιές, την Ακαδημία του Παναργιακού. Ήταν μια προσπάθεια συλλογική. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ενωθήκαμε πάρα πολλές ομάδες μαζί για να κάνουμε κάτι καλό για την πόλη μας. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε θεσμό. Να ευχαριστήσουμε τους συνδέσμους στην Ευρώπη, τον Διεθνή Οργανισμό Αθλητισμού και Πολιτισμού, με τους οποίους συνεργαστήκαμε και είμαστε υπό την αιγίδα του. Ευχόμαστε ο κόσμος, όλους τους γονείς, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, την τρίτη ηλικία, τους θεατές, όλους όσους ήρθαν και μας βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Κάθε νέα αρχή ήθιστε να ξεκινάει με αγιασμό. Αυτό έγινε και για την ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ Τρίπολης στο γήπεδο της Καρτσόβας. Διοικητικά στελέχη και παίκτες ήταν όλοι εκεί για να πάρουν την ευλογία για τη νέα αγωνιστική χρονιά που ξεκινά. Ο πρόεδρος κύριος Νίκου αλλά και ο ταμείας κύριος Σωτηρόπουλος ευχήθηκαν μεταξύ άλλων να επαναλάβουν την περσινή επιτυχία τους. Κύριε Λαϊσόν, υπέρ του καταμευθύνου ημίν, ουσίαν την θείαν χάριν, εις την Αθλητική Ένωση ΑΕΚ Τρυπόλεως του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου των παικτών και όλων των παραγόντων, εις την φωτισμόν την βοήθεια και κάθε επιτυχία της ομάδος αυτής του Κυρίου Δε
ευχόμεν, Κύριε Λαϊσόν, υπέρ όλων των ομάδων των αθλούντων εν το γηπέδο τούτο τη ΑΕΚ, υπέρ προστασίας αυτών από κάθε ατύχημα και κάθε τραυματισμό του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λαϊσόν, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των ζωμπυλάσσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των ζωμπυλάσσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των ζωμπυλάσσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος επανερώθη προσκύνηση, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα. Νίκος της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και των ζωμπυλάσσων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος επανερώθη προσκύνηση, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα. Το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίω του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξα Σύ. Θέλω και εύχομαι να έχετε υγεία, μακάρι να τελειώσουμε χωρίς ούτε έναν τραυματισμό τη χρονιά. Πολλές επιτυχίες. Θέλω να χαρείτε και εσείς το ποδόσφαιρο που θα παίξετε, αλλά να κάνετε και εμάς που είμαστε έξω από το γήπεδο και σας βλέπουμε να το χαρούμε. Και να θυμάστε πάντα ότι αν είστε εσείς εντάξει απέναντι στην ομάδα, θα είναι και η ομάδα εντάξει απέναντι σε εσάς. Δεν έχετε να χωρίσετε με κανέναν τίποτα μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω να πάνε όλα ήρεμα. Ακολουθήστε τους μεγαλύτερους, τις συμμετολές του προπονητή. Παράπονο δεν θα υπάρχει ποτέ από κανέναν για το θέμα το οικονομικό. Από ό,τι μας διαβεβαιώνει και η κορυφή εδώ της πυραμίδας, του κ. Μαρινάκη. Το βάλανε στόχο τώρα, αλλά εδώ δεν μας έχουν βάλει στόχο ακόμα. Δεν μας έχουν βάλει στόχο. Πιστεύω να μην έχετε παράπονα. Πάντα υγεία να έχετε. Φέτος στο θέμα της φυσιοθεραπείας αχρίαστος να είναι, είναι ο Χρήστος Οδεδούς, ο οποίος συνεργάζεται με το σύλλογο. Πιστεύω να μην τον χρησιμοποιήσετε. Αν τον χρειαστείτε πάντως είναι αυτός. Και μέσω του Προέδρου ή μου ή του κ. Γιάννη, οποιοδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ερχόμαστε σε επαφή και πηγαίνετε εκεί για να ισχύει μόνο για τους, ισχύει μόνο για τους αθλούμενους. Κομμωτική, αισθητικό μακιγιάζ, μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική. Μάθε δίπλα στους ειδικούς. Σε τρία σημεία. Ναύπλιο, τηλέφωνο 27520-23373. Κόρινθος, τηλέφωνο 27410-80677. Και Τρίπολη, τηλέφωνο 27102078. Το Unique Hair είναι κέντρο διαβίου μάθησης επιπέδου 1, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μήπως η σωστή θέση του οχήματός σας είναι στο δρόμο και όχι στο πάρκινγκ? Τώρα στην Accord Μεσίτας Ασφαλίσεων ασφαλίζετε το όχημά σας από 49 ευρώ το τρίμηνο. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Accord Μεσίτας Ασφαλίσεων. Και το βασικότερο, στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και πλήρης οδική βοήθεια.
Accord Μεσίτες Ασφαλίσεων. Ασφαλίσου σίγουρα και οικονομικά. Σιμιτζοπούλου 1 στο Άργος, όπισθεν Στεναγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 2751-069-330. Τα μετρητά τελειώνουν ή έχεις ξεχασμένα μετρητά στο σιρτάρι σου? Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Κιμάς από φρέσκο κρέας χοιρινό επιδαύρου. Προσοχή, κόβεται παρουσία πελάτη. Το κιλό 2,99. Η προσφορά ισχύει από Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Μπούτια κοτόπουλου, φρεσκοκαταψυγμένα, το κιλό μόνο 1,89. Η προσφορά ισχύει από Τετάρτη 1η Οκτωβρίου. Στα αλάτια, μεγάλη προσφορά για τις ελιές σας, αλάτι ημίχων δροαλκιών 1 κιλού 28 λεπτά. Αλάτι ψηλό κύμα 500 γραμμαρίων 14 λεπτά. Φυσικό ξύδι 400 ml από κρασί το τεμάχιο 27 λεπτά. Coca-Cola κουτί 330 ml προσφοράς 6-2 δώρο, τα 8 τεμάχια 3,49. Για την υγεία σας και τη σιλουέτα σας, δημητριακά Elo Brand Elo Mas 375 γραμμάρια από 2,85, τώρα 1,85. Στα άλευρα Αγίου Γεωργίου νούμερο 1 και νούμερο 2 40% φθηνότερα. Αλεύρι ενός κιλού το νούμερο 1 από 1,77, τώρα 1,07. Αλεύρι ενός κιλού το νούμερο 2 από 1,74, τώρα 1,05. Μέλι ναυπλίου ανθέων κονοφόρων εξαιρετικό 950 γραμμάρια από 9,70, τώρα 7,27. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης. Μας ενώνει η καθημερινή προσπάθεια να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Μας ενώνει η ίδια υπερηφάνεια για ό,τι ελληνικό. Μας ενώνουν οι ίδιες χαρές, τα ίδια χρώματα. Μας ενώνει και κάτι ακόμα. Μία ομάδα. Η δική σας ομάδα. Είμαστε από τον ίδιο τόπο. Μας ξέρετε με το όνομά μας. Τώρα θα μας μάθετε σαν την καλύτερη ομάδα. Elo Mas. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ.
Για αύριο στα αφεντικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ισχυροί έως πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα γεμαθεί στα βόρεια από 12 έως 21 βαθμούς, στα αφεντικά από 18 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 14 έως 24 και στα νησιά από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ισχυροί έως πολύ ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr, ενώ ζωντανό το πρόγραμμα του σταθμού μας από το www.drtv.com. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Επόμενη ενημέρωση στις 11 το βράδυ. Από όλους εμάς προς τα παρόν, γεια σας.